minha que moste. Τάσος Γιολής, γιατρός, πολύ γνωστό στην κορινθιακή κοινωνία, αλλά και στο Ξυλόκαστρο, στο Δήμο Ξυλόκαστρο Ευρωστήνης, νεοεκλεγής περιφερειακός σύμβουλος με τον κύριο Νίκα. Καλησπέρα σας, κύριε Γιολή. Καλησπέρα, κύριε Νίκα. Είναι μια βραδιά γιορτής εδώ στο Ξυλόκαστρο, λευκή νύχτα που την αναμένει πολλοί κόσμος, και συντοπίτες μας, αλλά και παραθεριστές. Έτσι ακριβώς, όπως τα είπατε. Είναι η λευκή νύχτα, όπως έγινε και πέρσι. Ο Εμπορικός Σύλλογος ανοίγει τα μαγαζιά του. Κάνουμε τη νύχτα μέρα, κάνουμε τη νύχτα λευκή μέρα. Έχουμε όλα τα μαγαζιά και οι μαγαζάτορες είναι ιδιαίτερα ζεστοί. Έχουν βγάλει τα καλούδια τους έξω και σε καλύτερες τιμές. Τρατάρουν τον κόσμο. Έχουν και ο Εμπορικός Σύλλογος μεριμνήσει για τους μικρούς μας φίλους, για τις κόρες μου, για τα εγγόνια σας. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο, είμαι πολύ ευχαριστημένος από την κίνηση και μακάρι αυτές οι ενέργειες να γίνονται και πιο τα χρονικά κύριε διαστήματα. Γιολή, τι σημαίνει, βέβαια έχει υιοθετηθεί πλέον, είναι θεσμός, τι σημαίνει για μια μικρή πόλη σαν το Ξυλόκαστρο, μια λευκή νύχτα, τι περιμένει ο εμπορικός κόσμος από μια λευκή νύχτα, τι περιμένουν οι καταναλωτές από μια λευκή νύχτα. Ναι, η λευκή νύχτα, εμείς περιμένουμε κόσμο. Περιμένουμε κόσμο από τα χωριά μας, περιμένουμε κόσμο από τους όμορους δήμους και αυτές όλες οι ενέργειες έχουν να καταλάβουν πόσο ζεστή είναι οι καταστηματάρχες μας και να προωθήσουμε, γιατί έχουμε προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές. Το Ξυλόκαστρο μας πρέπει να γίνει ξανά μεγάλο, ο Δήμος μας πρέπει να γίνει ξανά αυτός ο Δήμος που ήταν τις δεκαετίες του παρελθόντος. Thank you.
Θα πρέπει να μιλήσουμε με την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ξυλοκάστρου, ο οποίος σύλλογος διοργάνωσε αυτήν την πανέμορφη Λευκή Νύχτα για να γιορτάσει και τα 100 χρόνια του Εμπορικού Συλλόγου. Εδώ κοντά μας έχουμε την πρόεδρο, την κυρία Νατάσα Λάβου, με την οποία θα μιλήσουμε, θα πούμε έτσι δύο λόγια πώς εξελίχθηκε η Λευκή Νύχτα, αν ήταν όλα αναμενόμενα έτσι όπως τα περίμενε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Καλησπέρα σας, κυρία Λάβου. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που τα λέμε. Έτσι, η βράδυ είναι η 7η Λευκή Νύχτα στο Ξυλόκαστρο και πραγματικά από το λίγο που είδαμε, ο κόσμος ήταν πολύ ικανοποιημένος, πολύ ευχαριστημένος. Βλέπαμε χαμόγελα, εορταστικά χαμόγελα και αυτό πραγματικά μας άρεσε. Είχαμε πληθώρα κόσμο, νομίζω το είδατε κι εσείς, αυτό είναι το ευχάριστο στην όλη ιστορία. Νομίζω ότι όλοι το ευχαριστήθηκαν, μικροί και μεγάλοι, γιατί αγγίξαμε όλες τις καρδιές. Ξεκινήσαμε με τους καταδόρους, τους υπέροχους καταδόρους από την Καλαμάτα, οι οποίοι έκαναν κατάδεση σε όλη την αγορά. Ικανοποίησαν λοιπόν τις πιο μεγάλες ιστορίες, τις πιο ρομαντικές ψυχές. Στη συνέχεια είχαμε τις δύο εξαίρετες σχολές της κυρίας Κούτρη Τζένης και της κυρίας Δίκου Χριστίνα, οι οποίες μας πρόσφεραν εξαιρετικό θέαμα. Σχολές χορού. Σχολές χορού εδώ της περιοχής μας. Τις ευχαριστούμε θερμά. Και στη συνέχεια οι ξυλοπόδαροι έδωσαν μεγάλη χαρά στα παιδιά της πόλης μας. Φυσικά είχαμε μουσική με DJ, πυροτεχνήματα στο τέλος της βραδιάς που επισκράτησαν αυτή την 7η Λευκή Νύχτα όπως είπατε κι εσείς. Και φυσικά γιορτάστηκε έτσι ο εορτασμός των 100 χρόνων Εμπορικού Συλλόγου Ξυλοκάστρου. Είμαστε από τους πιο παλιούς εμπορικούς συλλόγους και είπαμε να το γιορτάσουμε φέτος. Και πολύ καλά κάνατε. Κυρία Λάβου, πείτε μας, καταρχάς να πούμε δύο λόγια αν φέτος η τουριστική περίοδος, η καλοκαιρινή περίοδος και η εμπορική κίνηση, εάν συμβάθησαν κατά τα δικά σας τα αναμενόμενα, έτσι όπως τα περιμένετε εσείς οι έμποροι. Η αλήθεια είναι ότι πως τα τελευταία χρόνια η αγοραστική δύναμη είναι μικρή. Διανύουμε τον 10ο χρόνο κρίσης οικονομικής στην Ελλάδα, με τράπεζες κλειστές. Γενικά το εμπόριο συναντάει ένα σοβαρό πλήγμα, μια σοβαρή κρίση. Παρ' όλα αυτά το Ξυλόκαστρο φέτος στάθηκε αξιοπρεπώς στα πόδια του, δηλαδή είχε αρκετό κόσμο
Νομίζω ότι τα μαγαζιά τον Αύγουστο τουλάχιστον δούλεψαν καλά. Ο Ιούλιος ήταν όχι τόσο ικανοποιητικός, αλλά ο Αύγουστος θεωρώταν πάρα πολύ καλός μήνας και θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχιστεί και μέχρι το τέλος. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχιστεί και η χρονιά καλύτερα. Θεωρώ ότι είναι πιο αισιόδοξη χρονιά και τουλάχιστον να αλλάξουν κάποια πράγματα στη χώρα μας, ώστε να μπορέσει η μικρή επιχειρηματικότητα και η μεσαία επιχειρηματικότητα να μπορέσει ξανά να σταθεί στα πόδια της, γιατί εδώ που τα λέμε εμείς είμαστε αυτοί που προσφέρουμε στην οικονομία της χώρας. Σίγουρα. Υπήρξε κόσμος έτσι από ξένα μέρη, τουρίστες πέρα από τους παραθυριστές που πολύ καλά ξέρουμε ότι έρχονται κάθε χρόνο από την Αθήνα αλλά και από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Ναι, έχουμε και ξένους, είχαμε φέτος. Είχαμε και κάποιους ξένους, ευτυχώς έχουν αρχίσει και ανακαινίζονται τα ξενοδοχεία της περιοχής και φέρνουν ξένους από κυρίως Ρώσους και Γάλλους. Νομίζω είχαμε και αφήξεις τέτοιου είδους. Επίσης οι Ελληνοαμερικάνοι, Ελληνοαυστραλοί και Ελληνοκαναδοί κάθε χρόνο τιμούν τα καταστήματα και πραγματικά συμβάλλουν στην οικονομία της περιοχής πάρα πολύ και χαίρονται πάρα πολύ να ψωνίζουν τη χώρα μας, να ξέρετε. Πολύ περισσότερο από τους Έλληνες. Απόψε είδαμε πάρα πολλά μαγαζιά με τα φώτα ανοιχτά, με τον κόσμο να μπαίνει μέσα στα μαγαζιά, να κινείται. Αυτό, ξέρετε, δίνει πάντα μια διαφορετική έτσι, νότα χαράς και ελπίδας στον κόσμο και στο αγοραστικό κοινό, βέβαια στους καταναλωτές, αλλά και σε εσάς τους εμπόρους. Φέτος πώς ήταν, βέβαια είναι κάποιες ώρες που έχει γίνει η Λευκή Νύχτα, ακόμα είναι σε εξέλιξη. Είναι σε εξέλιξη. Πώς ήταν φέτος, σας έκαναν έτσι κάποιοι παράπονα ότι δεν δούλεψαν κάποια μαγαζιά? Ακόμα δεν έχω εικόνα. Βεβαίως δεν έχει παράπονα. Δεν έχω, βλέπω ότι όμως τα μαγαζιά δουλεύουν, ο κόσμος πολύ κινείται. Θέλω να πιστεύω ότι και η τζίρη είναι καλή, ικανοποιητική. Βέβαια δεν περιμένουμε τους τζίρους που περιμέναμε προκρίσεις φυσικά, αλλά νομίζω ότι δεν είναι καλά. Καλύτερα από την περσινή χρονιά, κάθε νομίζω χρόνο και καλύτερα. Νομίζω πως είναι λίγο καλύτερα φέτος και η Λευκή Νύχτα φάνηκε να έχει λίγο περισσότερο κόσμο, παρότι είναι πιο αργά σε σύγκριση με πέρσι. Πέρσι ήταν παραμονές 15 Αύγουστο. Ναι, ναι. Ούτως ή αλλιώς είναι το πιο υψηλό σημείο τουριστικής περιόδου. Νομίζω όμως ότι ακόμα ο τουρισμός κρατάει καλά στο Ξυλόκαστρο και ελπίζω να συνεχιστεί. Ωραία. Και εμείς αυτό θέλουμε. Άλλωστε είναι μια μικρή πόλη το Ξυλόκαστρο. Μικρή παύλα μεγάλη. Το καλοκαίρι γίνεται πιο μεγάλη. Το καλοκαίρι έτσι. Γίνεται μεγάλη και ελπίζω να γίνει μεγαλύτερη. Αυτός είναι ο στόχος όλων μας εδώ. Να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε λίγο τουριστικά, γιατί κατά τα ψέματα ο τουρισμός είναι αυτός που φέρνει χρήματα στην πόλη και ανάπτυξη. Δεν έχουμε βιομηχανία, δεν έχουμε κάτι άλλο. Άρα λοιπόν πρέπει να εστιάσουμε στα αγροτικά προϊόντα. Και στον τουρισμό, που είναι τα δύο στοιχεία που, που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μας. Εμείς από την πλευρά μας, ό,τι μπορούμε καλύτερο το κάνουμε. Το βλέπετε, από την τσέπη μας βάλαμε αυτά τα χρήματα. Εννοεί την τσέπη όλων των επιχειρηματιών της πόλης. Από την τσέπη μας λοιπόν διοργανώθηκε αυτή η Λευκή Νύχτα. Το προσφέραμε ως δώρο στους πελάτες μας πρώτα απ' όλα και σαν ευχαρίστηση για μας. Μας ευχαριστεί και εμάς αυτή η γιορτή αυτή. Το γιορτάζουμε κι εμείς πραγματικά. Έτσι. Και μόνο όταν βλέπετε μια ικανοποίηση στα μικρά παιδιά, στους μεγαλύτερους, χαμόγελο, αυτό νομίζω ότι λέει... Χαμόγελο και μας αρέσει και εμάς αυτό. Μας έχει λείψει το χαμόγελο τα τελευταία χρόνια και θέλει να το έχουμε από εδώ και πέρα, να μην ξαναείμαστε σκυθροποί. Έτσι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Εγώ σας ευχαριστώ που πάντα είστε δίπλα μας. Εγώ να δώσω έτσι μια ευχή να συνεχιστεί αυτή η καλή περίοδος και του χρόνου και στη διάρκεια της χρονιάς να έχουμε πια καλές δουλειές όλοι οι συνάδελφοι και εδώ στην πόλη μας και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο αυτόν τον κόσμο που στήριξε τη Λευκή Νύχτα σήμερα. Είναι η 7η Λευκή Νύχτα που διοργανώνεται στο Ξυλόκαστρο. Και ελπίζουμε να έχουμε και μια 8η του χρόνου. Ελπίζω να έχετε πολλές μακάρι, μακάρι. Γιατί θέλουν στήριξη οι έμποροι και οι τοπικοί έμποροι εδώ πρέπει να στηρίζουμε την τοπική αγορά. Το έχουμε πει πολλές φορές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να πούμε και πάλι καλές δουλειές, καλό από καλό καιρό πλέον. Σας ευχαριστώ πολύ.